Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου είχαμε μία συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς της πρώτης τάξης στο δημοτικό, στο τρίτο δημοτικό Κισάμου, στο Καστέλι, για να συζητήσουμε τη διδασκαλία της γλώσσας στην πρώτη τάξη με κύρια εισηγήτρια την κυρία Τατιάνα Σπανέλη, που είναι εκπαιδευτικός, διευθύντρια και μέλος συγγραφικής ομάδας των βιβλίων που χρησιμοποιούμε. Εδώ πέρα θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω αυτά που είπαμε, ούτως ώστε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς αυτοί που ήμασταν εκεί, αλλά και να έχουμε μία εικόνα του τι συζητήθηκε κάποιοι εκπαιδευτικοί που δεν κατάφεραν να είναι. Αυτά που συζητήσαμε είναι το μοντέλο της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, τις εργασίες στο σχολείο και στο σπίτι, και συζητήσαμε γενικά για τη γλώσσα σαν επικοινωνία και δημιουργία, πέρα και πάνω και έξω από το μάθημα της γλώσσας. Τι είναι το μοντέλο της πρώτης ανάγνωσης και γραφής? Σύμφωνα με την κυρία Σπανέλη, είναι πάντοτε ένα μοντέλο που πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν ξεκινάμε να διδάσκουμε στην πρώτη τάξη για τη γλώσσα. Από τα πιο κύρια εργαλεία που έχουμε για αυτή τη διδασκαλία είναι το αναλυτικό πρόγραμμα και το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Είναι δύο εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει πάντοτε να είναι μαζί μας, τα οποία θα πρέπει να συμβουλευόμαστε και τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ως οδηγό για την οργάνωση, την παραγωγή και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στην τάξη ή στο σπίτι. Είπαμε λοιπόν ότι τις περισσότερες φορές αφιερώνουμε ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο στην αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, δηλαδή να διδάξουμε τα γράμματα, τις συλλαβές, τις λέξεις μετά τις προτάσεις, και δεν δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε δύο άλλα στοιχεία τα οποία είναι ουσιαστικά για τη διδασκαλία της γλώσσας, που είναι η διδασκαλία των κειμενικών ειδών. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε στα παιδιά ότι γλώσσα είναι μια φύσα, γλώσσα είναι μία πρόσκληση, γλώσσα είναι μία λίστα για τα σούπερ μάρκετ, για το σούπερ μάρκετ, για τα ψώνια, δηλαδή ότι ουσιαστικά έχουμε διαφορετικά είδη κειμένου που συναντάμε καθημερινά, πολλά από αυτά μέσα στη διάρκεια της ημέρας, και ότι αυτό που είπαμε είναι ότι εμείς ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθούμε να βρίσκουμε αυθεντικές ευκαιρίες, ούτως ώστε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά, να διδάξουμε στα παιδιά τα διάφορα κειμενικά είδη. Δεν χρειάζεται να φτάσω στην πρόσκληση του βιβλίου για να διδάξω, να δείξω και να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν τι είναι μία πρόσκληση. Θα μπορούσαμε την πρώτη εφορμή μιας πρόσκλησης για κάποιο πάρτι, για κάποια γιορτή, να βάλω τα παιδιά σε αυτό το νόημα, στο νόημα της πρόσκλησης ως κειμενικό είδος. Επίσης μιλήσαμε για τον αναδυόμενο γραμματισμό, δηλαδή είπαμε ότι τα παιδιά δεν βρίσκονται σε κάποιο προγραφικό στάδιο όταν έρχονται στην πρώτη δημοτικού, διότι μεγαλώνουν σε έναν εγγράμματο κόσμο, από πολύ νωρίς είναι έτοιμα και ξέρουν ότι υπάρχουν κάποια σύμβολα, τα γράμματα, τα οποία στη σειρά συμβολίζουν κάτι, το όνομά τους για παράδειγμα. Άρα είναι αστείο να μιλάμε για προγραφικό στάδιο σε έναν εγγράμματο, σε μια εγγράμματη κοινωνία. Τα παιδιά ήδη, επειδή και τα περισσότερα έχουν πάει στο νηπιαγωγείο, ήδη είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν ένα σωρό σύμβολα που υπάρχουν γύρω τους και αφορούν τη γλώσσα. Μιλήσαμε για την ώρα της ανάγνωσης και είπαμε ότι τελικά κάθε ώρα και στιγμή είναι ώρα ανάγνωσης. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε να διαβάζουν όλα τα παιδιά με τη σειρά την πρόταση ή τις δύο προτάσεις του βιβλίου, περνώντας από μια ιδιαίτερα βαρετή διαδικασία. Θα πρέπει να βρίσκουμε την ευκαιρία και το χρόνο, ούτως ώστε όλα να έχουν διαβάσει κάτι στο τέλος της ημέρας, χωρίς απαραίτητα να είναι αυτό το κάτι για όλους αυτό που υπάρχει στη συγκεκριμένη σελίδα του βιβλίου. Άρα, διαβάζω πάντα. Με κάθε ευκαιρία δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να διαβάσουν. Να διαβάσουν ακόμα και αν κάποια πράγματα τα διαβάζουν μαντεύοντάς τα. Είναι όμως το πρώτο στάδιο για να ξεκινήσουν να μπουν μέσα στη γλώσσα. Και τελικά γιατί διαβάζουμε και για το λόγο που γράφουμε. Γιατί υπάρχει ένα νόημα. Διαβάζω για κάτι. Γιατί θέλω να καταλάβω, γιατί θέλω να επικοινωνήσω, γιατί θέλω να ζητήσω, γιατί θέλω να δημιουργήσω. Πάντοτε λοιπόν
δίνουμε σημασία στο νοηματοδοτικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται η ανάγνωση αλλά και η γραφή. Είπαμε ότι η φιλαναγνωσία, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους μαθητές μας. Και αυτό ξεκινάει από την πρώτη μέρα που είναι τα παιδιά στο σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο ως αντικείμενο και μετά να έρθουν σε επαφή με το περιεχόμενο του βιβλίου, διαβάζοντάς το, ακούγοντάς το, απολαμβάνοντάς το, για να μπορέσουν στη συνέχεια να γίνουν μικρή παραγωγή, δημιουργή λόγου και οι ίδιοι. Άρα, στην ερώτηση πότε γράφω, που τέθηκε, γράφουμε από την πρώτη μέρα που είμαστε. Τι γράφουμε, ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορεί ο καθένας. Κάποιος μπορεί να γράψει ένα γράμμα, κάποιος μπορεί να γράψει μία λέξη. Κάποιος μπορεί να γράψει τρεις λέξεις. Γράφουμε, δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να γράφουν από την πρώτη μέρα, να παράγουν. Μας έδειξε η κυρία Σπανέλη το βιβλίο του γράμματος, το οποίο είναι μία δραστηριότητα πάρα πολύ σημαντική, όπως μπαίνει και από το βιβλίο του εκπαιδευτικού, ότι στο οποίο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παράγουν με βάση κάποιο συγκεκριμένο γράμμα, το οποίο όμως είναι, όπως είδαμε και από τα βιβλία γράμματος που είχε χρησιμοποιήσει ή είχε φτιάξει με τους μαθητές του, μπορούν να είναι μια ιδιαίτερα δημιουργική, ευχάριστη και αποτελεσματική διαδικασία. Τα παιδιά ζωγραφίζουν και γράφουν από την πρώτη μέρα γιατί θέλουν να επικοινωνήσουν. Άρα, κάθε φορά που προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά σε μία συνθήκη γραφής ή ανάγνωσης, η βασική μας ερώτηση είναι τι νόημα έχει για τα παιδιά μου αυτό που κάνω τώρα ή αυτό που τους ζητώ να κάνω. Για παράδειγμα, έχει νόημα για κάποιο παιδί να διαβάσει το πα, πο, και, πι, κα, κι? Όχι. Αν όμως τους πούμε ότι αυτές οι συλλαβές στη σειρά φτιάχνουν τη λέξη καλημέρα σας στη χώρα των ξωτικών, τότε τους δώσαμε νόημα. Δεν διαβάζουν πα, πο, και, διαβάζουν πα, πο, και, πι, κα, κι και ξέρουν ότι στη χώρα των ξωτικών αυτό σημαίνει καλημέρα σας. Το ίδιο και με τις γραπτές. Αν προσέξετε και θα το δούμε και αργότερα στο βιβλίο, υπάρχει πάντοτε κάποιος λόγος που κάνουν τα παιδιά κάτι. Δεν συμπληρώνουν το ζου έτσι για να φτιάξουν ζα, ζε, ζο. Το συμπληρώνουν γιατί ζα, ζε, ζο, ζου, ζι, ζι, εμένα με λένε ζι. Μαθαίνουν το όνομα της μάγισσας. Άρα, αυτό που έχουμε πάντοτε ως εκπαιδευτικοί στο νου μας είναι τι νόημα μπορώ να δώσω ούτως ώστε τα παιδιά να μπουν στη γραφή και στην ανάγνωση μέσα σε αυτό το νόημα. Και πολλές φορές το όχημά μας είναι το αστείο, η προσέγγιση δηλαδή με χιούμορ, το μαγικό που είναι ιδιαίτερα στον κόσμο των παιδιών αυτής της ηλικίας και οπωσδήποτε αυτό μπορεί να γίνει με όχημα την τέχνη, δηλαδή με όχημα τη ζωγραφική, τα εικαστικά, το κολάζ, οποιαδήποτε παραγωγή εικαστική μπορεί εμάς να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε τη γλώσσα είτε στην προφορική της είτε στην γραπτή της διάσταση. Μιλήσαμε για τις εργασίες στο σχολείο και και στο σπίτι. Είπαμε ότι η αντιγραφή και η ορθογραφία είναι δύο βασικά στοιχεία. Σαφώς θέλουμε τα παιδιά μας να γράφουν με ωραία γράμματα, ίδιου μεγέθους, με αποστάσεις στις λέξεις μεταξύ τους, να ξεκινάνε με κεφαλαίο, να τελειώνουν με τελεία, να βάζουν τα σημεία της τείξης. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για να μπορέσουμε να αρθρώσουμε σωστό λόγο. Και σε αυτά δίνουμε σημασία. Κάθε μέρα υπάρχει μία λέξη της ημέρας ή λέξεις που μαθαίνουν τα παιδιά για ορθογραφία. Αυτό είναι σημαντικό. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν την ορθογραφία. Σε ποιο πλαίσιο όμως γίνεται αυτό? Γράφω τη λέξη πατάτα γιατί πρέπει να γράψω τη λέξη πατάτα ή γράφω τη λέξη πατάτα για να μάθω ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του συμμαθητή μου, του Χρήστου. Όπως την αντιγραφή, αντιγράφω την πρόταση γιατί
πρέπει να αντιγράψω την πρόταση. Όπως είπαμε, συνήθως όταν αντιγράφουμε, αντιγράφουμε κάτι για να το σημειώνουμε, για να μην το ξεχάσουμε, πολύ γρήγορα και πολύ κωδικοποιημένα. Άρα η αντιγραφή δεν έχει ιδιαίτερο νόημα για τα παιδιά. Πρέπει εμείς να τις δώσουμε νόημα. Αντιγράφω λοιπόν μία πρόταση, γιατί είναι η μυστική πρόταση που ανοίγει την πόρτα της χώρας των ξωτικών. Και τι διορθώνω κατά συνέπεια, επειδή μιλήσαμε και για τη διόρθωση. Διορθώνω αυτό που περιμένω από τα παιδιά να ξέρουν. Διορθώνω δηλαδή το κεφαλαίο, γιατί ξέρω ότι περιμένω να ξέρουν ότι ξεκινάμε με κεφαλαίο. Δεν διορθώνω όμως μία λέξη την οποία τα παιδιά δεν την έχουν συναντήσει ή δεν την έχουν διδάξει, αλλά αυθόρμητα θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν στο λόγο τους. Είπαμε για το πώς διαφοροποιούμε τις εργασίες. Διαφοροποιώ την εργασία δεν σημαίνει ότι δίνω κάτι άλλο στον έναν από τον άλλον. Μπορώ να δέσω ακριβώς το ίδιο πράγμα και να δώσω την ευκαιρία στο παιδί, στο κάθε ένα, να φτάσει εκεί που θέλει και μπορεί. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί να γράψει 3 προτάσεις γιατί πώς φαντάζεται να είναι τα σπίτια στη χώρα του Ζαχαρωτού, και κάποιο άλλο να γράψει 5. Εμείς ζητάμε, δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να γράψουν το κάθε ένα μέχρι εκεί που μπορεί και ο ρόλος μας είναι να τα βοηθήσουμε αργότερα να γράψουν κάτι παραπάνω. Να ξεκινήσουν από 1 και να πάνε σε 3. Να ξεκινήσουν από 3 και να πάνε σε 5 ή σε 6. Και πάντοτε έχοντας στο νου μας ότι μπορούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε δημιουργικά, δηλαδή τα παιδιά να δημιουργήσουν, να μην αναπαράγουν απαραίτητα αυτό που εμείς θέλουμε. Ποια είναι η διαφορά της εργασίας στο σχολείο και στο σπίτι? Όπως είπαμε προηγουμένως, βλέπετε εδώ πέρα, καμία εργασία στο βιβλίο, στα σχολικά εγχειρίδια, δεν γίνεται χωρίς λόγο. Δηλαδή, δεν γράφουμε το «to» για να βρούμε τον αετό, τον βάταχο ή την νεκταρίδα. Το γράφουμε για να βρούμε ποιοι είναι οι φίλοι της τιτίνας. Υπάρχει δηλαδή ένα νόημα σε αυτό που κάνουν τα παιδιά. Και πάντοτε, και αυτό πρέπει να το έχουμε και στο νου μας όταν δίνουμε εργασίες για το σπίτι, πρέπει να υπάρχει ένα νόημα. Τώρα, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε μια τέτοια εργασία σε ένα παιδάκι στην αρχή της χρονιάς? Διότι ένα παιδάκι δεν μπορεί να διαβάσει τι πρέπει να κάνει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι στο σχολείο υπάρχουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τα παιδιά, να στηρίξουμε τα παιδιά, να τα υποστηρίξουμε και να τα ενισχύσουμε. Στο σπίτι δεν είμαστε εμείς. Άρα, ποιος είναι ο ρόλος της εργασίας στο σπίτι? Είναι μια πολύ μικρή εμπεδοτική εργασία, η οποία πρέπει να γίνεται, να μπορεί το παιδί να την κάνει απόλυτα μόνο του, αυτόνομα, και να απευθύνεται στο παιδί, δεν απευθύνεται στο γονιό. Και έχοντας λοιπόν αυτό στο νου μας, πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και της οικογένειάς τους. Για παράδειγμα, ένα παιδί είναι δυνατόν ένα παιδί 6 χρονών να μάθει αυτά? Πέρα από ότι δεν μπορεί να τα διαβάσει γιατί είναι και κακοτυπωμένα και χειρόγραφα, αλλά φανταστείτε αυτό το χαρτί να έφτανε σε μία οικογένεια που τα ελληνικά δεν είναι η κυρία γλώσσα. Τι θα δημιουργούσε και στο παιδί και στην οικογένεια? Σίγουρα στο παιδί δημιουργεί μία απέχθεια για το σχολείο. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν δίνουμε εργασίες, είπαμε ότι πρέπει να είναι δημιουργικές, είπαμε ότι θα πρέπει το παιδί να είναι στη θέση να τις τελειώσει μόνο του και σαφώς θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει και χώρο και να μπορεί να τις κατανοήσει και χώρο για να τις επεξεργαστεί και να μην χρειάζεται να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Ένα παιδί που γυρνάει στο σπίτι είναι κουρασμένο, δεν μπορεί να αφιερώνει παραπάνω από λίγα λεπτά την ημέρα για να κάνει εμπεδοτικές ασκήσεις. Στο σπίτι εμπεδώνουμε αυτό που έχουμε μάθει στο σχολείο και είναι ο δικός μας ρόλος να το διδάξουμε. Για παράδειγμα, ακόμα και επαναληπτική του Σαββατοκύριακου, είναι πάρα πολύ ένα παιδί να πρέπει να γράψει, έστω και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, 4 σελίδες. Και ποιος θα βοηθήσει αυτό το παιδί? Μπορεί ένα παιδί
της πρώτης Δημοτικού στο τέλος του Μαΐου να κάνει αυτόνομα όλα αυτά που του ζητάει αυτή η εργασία. Είναι λίγο δύσκολο. Άρα, η γλώσσα είναι παντού. Είναι μέσα από όλα τα μαθήματα και όταν παραβλέπουμε διδακτικά αντικείμενα για να κάνουμε γλώσσα, στερούμε από τα παιδιά μας τη φυσική διάσταση της γλώσσας. Η ευέλικτη ζώνη είναι γλώσσα, τα μαθηματικά είναι γλώσσα, η μελέτη είναι γλώσσα, τα εικαστικά είναι γλώσσα, η φυσική είναι γλώσσα. Όλα είναι γλώσσα. Ό,τι κάνουμε από την ώρα που μπαίνουμε στο σχολείο μέχρι την ώρα που σχολάμε είναι γλώσσα. Μπορούμε όλα να τα χρησιμοποιήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Έδειξε η κυρία Σπανέλη το πώς χρησιμοποίησε κολλάς για να φτιάξουν τα παιδιά λεζάντες και να εμπεδώσουν τη χρήση του ε-ι-ώτα στο ρήμα. Φτιάχνουν το βιβλίο του «Τι κάνω εγώ», «Τι κάνει η οικογένειά μου», «Τι κάνει, τι γίνεται στον κόσμο». Αυτοί είναι τρόποι δημιουργικοί για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά και τη διάθεση να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με τη γλώσσα, αλλά και τη δυνατότητα να δημιουργούν, να γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε το πώς γίνονται όλα αυτά. Μία βασική προϋπόθεση είναι η σχολική, η οργάνωση της σχολικής τάξης. Δεν μπορεί η σχολική τάξη να είναι έτσι. Η σχολική τάξη, ο εκπαιδευτικός που θέλει να δουλέψει τη γλώσσα σαν κάτι άμεσο στη ζωή του παιδιού. Διότι στερεί από τα παιδιά τη δυνατότητα να συνεργαστούν και τους στερεί από ένα χώρο που τους δίνει διάφορα ερεθίσματα. Για παράδειγμα, κάθε σχολική τάξη θα πρέπει να έχει γονείς. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα άλλο μέρος για να διαβάσουν ένα βιβλίο, σε ένα άλλο μέρος για να συνεργαστούν και να για ένα παιχνίδι, σε ένα άλλο μέρος για να φτιάξουν τη ζωγραφιά τους. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω τη μεταφορά του συναδέλφου από το Άγγελο του Πασιά, από το σχολείο του Φουρφουρά, που είπε ότι οι τάξεις θα πρέπει να θυμίζουν περισσότερο παιδικά δωμάτια. Γιατί θα πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου το παιδί θα θέλει να μείνει, θα θέλει να παίξει και η καλύτερη μάθηση γίνεται μέσα από το παιχνίδι και η καλύτερη μάθηση γίνεται ο ένας με τον άλλο. Θέλοντας να ολοκληρώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Τατιάνα Σπανέλη για την πολύ επικοδομητική συνάντηση και συνεργασία που είχαμε και να μοιραστώ μαζί της ορισμένα από τα λόγια των εκπαιδευτικών φεύγοντας από αυτή τη συνάντηση. Την ευχαριστούμε πολύ.